Καλωσορίζω σήμερα στη συχνότητα τον υπονάβαρχο εναποστρατεία γεωπολιτικό αναλυτή και πρόεδρο της Κοινωνίας Αξιών, το καλό φίλο πια της συχνότητας και της εκπομπής, τον κύριο Στέλιο Φενέκο. Καλημέρα κύριε Φενέκο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που πέρασε μεταξύ άλλης ατζέντας επικοινωνιακής στον Τούκου. Αλλά η Τουρκία έβγαλε νόταμ για το φαρμακονήσι, παρακαλώ, σε συνέχεια της κονιορτιοποίησης, κατά τη γνώμη μου, της διακήρυξης των Αθηνών. Ή κάνω λάθος? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ένα σοβαρό δείγμα των προθέσεών της και ότι δεν έχει αποστασιοποιηθεί από τις πάγιες θέσεις. Μάλιστα. Είναι ένα βήμα που αμφισβητεί ευθέως κυριαρχία. Εδώ δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Πόσο, ακριβώς, κατά τη γνώμη σας, πιο περίπλοκο γίνεται πια το παιχνίδι της Τουρκίας? Είναι προφανές ότι το ζήτημα των γκρίζων ζωνών, το θέμα της αποστατικοποίησης, το θέμα των νησιών, έτσι όπως αμφισβητεί κυριαρχία πλέον σε πολλά νησιά, δεν τα έχει τραβήξει από το τραπέζι. Και είναι ένα από τα ζητήματα που είχα πει από την αρχή, ότι κανένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή καμία συμφωνία δίκη προθέσεων δεν μπορεί να σταθεί αν δεν αρθούν αυτά τα ζητήματα σοβαρής αμφισβήτησης της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Από τη στιγμή που εξακολουθούν και υπάρχουν στο τραπέζι, όλα τα άλλα είναι για το φαίνεστε κυρίως. Και okay, καλό είναι να εκμεταλλευτούμε μια συγκυριακή βελτίωση, εξομάλυνση των σχέσεων για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μην έχουμε προσδοκίες περισσότερες. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, ναυάρχε μου, ποια τελικά ηρεμία? Από τη μία έχεις αυτό, από την άλλη έχεις τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας στη Λιβύη να λέει θα ενεργοποιήσουμε το τουρκο-λιβικό. Και εσύ δεν μιλάς καν, παρουσιάζεις άλλους χάρτες για άλλα δικαιώματα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Ας πάρεις ένα χάρτη των χωρικών υδάτων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όλες είναι στα 12 ναυτικά μίλια. Εμείς... Έτσι είναι, όπως το λέτε, και η βασική και η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να ακυρωνόταν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο ήταν μόνο μία, να κάνουμε 12 τα μίλια στην Κρήτη και στη Ρόδο Κάσο Κάρπαθο. Είναι ένας λόγος ουσιαστικός του διεθνούς δικαίου όταν υπάρχει σύγκρουση με αναγκαστικό κανόνα διεθνούς δικαίου όπως είναι αυτός, των 12 μίλιων, που θα ακυρωνόταν άμεσα το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δεν το κάναμε, δεν τολμήσαμε, δεσμευθήκαμε ότι δεν κάνουμε καμιά πρωτοβουλία και τώρα θα το έχουμε εκεί ΕΣΑΗ να αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις του. Επειδή κύριε Φενέκο έχετε πει ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι στο εσωτερικό της δικής μας χώρας και όχι το τι κάνει η Τουρκία, θέλω να πάμε στο άλλο εξίσου σοβαρό ζήτημα που, αν θέλετε, αναδεικνύει κατά τη γνώμη μου και την παθογένεια. Κοιτάξτε, την Παρασκευή η Τουρκία, παρόντος του Ερντογάν και μια σειράς άλλων επισήμων, είχε την τελετή παράδοση στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό 4 νέων πολεμικών πλοίων. Την πρώτη μονάδα τουρκικών φρεγατών κλάσης Ιστανμπούλ, καθώς και του πλοίου ναυτικού ανεφοδιασμού και υποστήριξης του δεύτερου μεγαλύτερου πλοίου του τουρκικού στόλου. Και εντάχθηκαν επίσης ένα πλοίο ανεφοδιασμού και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Αυτά την Παρασκευή. Την ίδια μέρα πληροφορούμασταν ότι 18 λέγαμε στην αρχή, 17 καταλήξαμε, στελέχη της φρεγάτας που θα πάει στην Ερυθρά παραιτήθηκαν. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι η καθελική τα πλοία είναι σημαντικό για την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Όμως θα πρέπει να δούμε λίγο και κάτι παραπάνω. Τα πλοία δεν είναι μόνο το σκάφος, είναι και τα οπλικά συστήματα. Και τα οπλικά συστήματα η Τουρκία αυτή τη στιγμή, επειδή δεν τα έχει αναπτύξει η ίδια τόσο σε τέτοιο βαθμό, αναγκάζεται και τα εφοδιάζεται από το δυτικό κόσμο. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποια καθυστέρηση στη διαθεσιμότητα αυτών των πλοίων για κάποια χρόνια. Θα πρέπει να το προσλαμβάνουμε, δεν θα πρέπει να τρομάζουμε όμως. Απ' την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να τρομάζουμε εάν και εφόσον εμείς κάνουμε τις δέουσες ενέργειες για να ενισχύσουμε το στόλο μας. Διότι καλά είναι τα λόγια και έγραψα σήμερα ένα άρθρο που λένε ότι θα τα κάναμε όλα κολυμπηθρόξυλο, αλλά η περίπτωση της ύδρας, τα φοβικά σύνδρομα που έχουμε, ο μη εξυγχρονισμός, ακόμα και αυτές οι ίδιες οι παραιτήσεις δείχνουν ότι σε κάποιο βαθμό ο βασιλιάς είναι γυμνός. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα καταρχάς αντίληψης τι σημαίνει η θάλασσα για την Ελλάδα. Έχουμε. Διότι όταν ακούω παράδειγμα πολλές αιτιάσεις για την προστασία της ναυτιλίας μας, διότι θυμίζω σε όλους ότι τα πλοία σημαίας μας είναι κυριαρχία, είναι έδαφος μας.
Συνεπώς, θα πρέπει να τους παρέχουμε την απαιτούμενη προστασία σε συνεργασία ενδεχομένως και με διεθνείς φορείς. Και επίσης, έχω κάνει και μια πρόταση ότι ο εφοπλιστικός κόσμος, με δεδομένο ότι ενισχύουμε την ναυτιλία, θα έπρεπε ο εφοπλιστικός κόσμος να ενισχύσει οικονομικά την αποστολή αυτή, που δεν το έχει κάνει ο εφοπλιστικός κόσμος. Mm-hmm. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, ναι, έχουμε ένα πρόβλημα τι σημαίνει η θάλασσα για μας. Και επίσης, εάν φοβόμαστε να στείλουμε ένα πλοίο στον Περσικό, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που το κάναμε πολλές φορές πριν από μία δεκαετία, τι θα γίνει σε περίπτωση που είχαμε μια ευρύτερη εμπλοκή πολεμική με μια δύναμη όπως είναι η Τουρκία ενδεχομένως και με δυνατότητες τεράστιες? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε πολλά προβλήματα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Κύριε Φενέκο, όταν πληροφορείται κάποιος το Σάββατο ότι τώρα μπαίνουν πάνω αντιδρόν συστήματα στη συγκεκριμένη φρεγάτα, δεν απορεί? Όταν η Τουρκία τα τελευταία δύο χρόνια ό,τι κάνει στο Αιγαίο κυρίως το κάνει με μία επανδρομένα. Ναι, πρέπει να μας ανησυχεί και δείχνει την υστέρηση που υπάρχει στο στρατηγικό σχεδιασμό, διότι είχαμε κάνει έναν καλό στρατηγικό σχεδιασμό ομολογουμένως, ναι, όπου προβλεπόντουσαν και καινούργια πλοία και τα αεροσκάφη και αντιδρόν συστήματα και να πάρουμε και ντρόν εμείς οι ίδιοι, ο οποίος στρατηγικός σχεδιασμός καθυστέρησε λόγω ακριβώς της αδυναμίας που είχε το κράτος να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού. Και όσο τα πράγματα δυσχεραίνουν οικονομικά για τη χώρα, παρά τις ευείονες προβλέψεις που υπάρχουν, εν τούτης η χώρα στα επόμενα χρόνια θα έχει σοβαρές διεθνείς δεσμεύσεις να ικανοποιήσει και τα θέματα των τόκων για τα τοκοχρεωλήσια, αλλά δεν βλέπουμε και τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα θέλαμε ή τη μείωση των δημοσιονομικών εξόδων ή ακόμα και αυτό ακριβώς το εμπορικό ισοζύγιο να βελτιώνονται. Συνεπώς, πώς θα γίνει αυτός ο αισιόδοξος στρατηγικός σχεδιασμός? Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα προβλήματα θα τα δούμε σύντομα μπροστά μας να κυριαρχούν. Α, γι' αυτό σας ρώτησα αν βλέπετε, αν υπάρχει στρατηγική για το πώς η χώρα προστατεύει τη θάλασσά της. Και το λέω αυτό γιατί στην επιφάνεια έχει έρθει η σημαία ευκαιρίας, έτσι τη λέω εγώ, του να πάρουμε αυτές τις αλουμινοκορβέτες των ΗΠΑ, οι οποίες αποσύρονται από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Έτσι σχεδιάζουμε εμείς? Όχι, είναι τεράστιο λάθος ότι φύγαμε από το βασικό στρατηγικό σχεδιασμό, γιατί θυμίζω ότι ο βασικός στρατηγικός σχεδιασμός προέβλεπε συμπαραγωγή κορβετών με ευρωπαϊκά προγράμματα. Ξαναγυρνάμε πάλι σε συνταγές του παρελθόντος, οι οποίες αποδείχθηκαν αποτυχημένες. Να παίρνουμε μεταχειρισμένα παλιά αμερικανικά, τα οποία η ίδια η Αμερική τα έχει αποσύρει λόγω αναποτελεσματικότητας. Και το κυριότερο, όταν μας τα δίνουν αυτά, μας τα δίνουν με περιορισμένα οπλικά συστήματα. Δεν μας δίνουν δηλαδή τα βλήματα μακρού ελληνικούς, δεν μας δίνουν τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να έχουν ή να αναπτύξουν. Συνεπώς, τι κάνουμε? Παίρνουμε παλιά πλοία που σε μια δεκαετία θα τα έχουμε πετάξει πάλι, για να καλύψουμε πρόσκαιρα δήθεν επιφανειακά ένα στρατηγικό σχεδιασμό που αλλάζει χρόνο με το χρόνο. Δεν είναι έτσι. Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να έχει μια συνέπεια. Πρέπει να είναι τεμαχισμένο στο βάθος του χρόνου και κάθε διετία να επαναθεωρείται μεν για να βελτιώνεται ο τρόπος με τον οποίο αποκτώνται τα μέσα. Δυστυχώς δεν έχουμε μια τέτοια λογική και είναι αυτό που είπατε. Δεν έχουμε μια ενιαία λογική, ακόμα και πώς αντιλαμβανόμεθα τη στρατηγική σημασία της θάλασσας για την Ελλάδα. Μάλιστα. Και πολύ περισσότερο να μην σας ρωτήσω τι κάνουμε σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής, που εκεί η Τουρκία, παρά τα προβλήματά της, κάνει άλματα. Εμείς? Ακριβώς. Η Τουρκία έχει καλύψει πολλά κενά. Θα ήθελα να πω στους ακροατές μας ότι πριν μια 20-30 χρόνια συναντιόμασταν με τουρκικά πλοία και τα πλοία συγκρούονταν μεταξύ τους. Άλλωστε το είδαμε και στην πρόσφατη κρίση πάλι με την αδυναμία του Τούρκου καπετάνιου, ας πούμε, να κυβερνήσει το πλοίο του. Παρ' όλα αυτά όμως κάνει βήματα τεράστια και προχωράει, κλείνει συνέχεια το χάσμα. Και από τη στιγμή που αρχίζει και έχει τέτοιου είδους παραγωγές και συμπαραγωγές, γιατί και τα αεροσκάφη που προτίθεται να φτιάξει και τα πλοία, δεν τα φτιάχνει μόνη της. Συνεργάζεται με την Ισπανία, με τη Βρετανία κλπ. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή αυτό που προσπαθούν να προβάλλουν όλοι, ότι είναι τελείως απομονωμένοι. Δεν είναι απομονωμένοι τελείως. Η Ολλανδία τη βοηθάει, η Ιταλία τη βοηθάει. Και τώρα, αν η Σουηδία συμφωνήσει να της δώσει και κινητήρες αεροσκαφών, αντιλαμβάνεσαι ότι θα λύσει και το πρόβλημα και του ΚΑΝ, του αεροσκάφους που έχει. Συνεπώς, ναι, καλύπτει τα χάσματα. Και εμείς ακόμα συζητάμε αν θα πρέπει να αναπτύξουμε αμυντική βιομηχανία, πώς θα την αναπτύξουμε και αν θα βάλουμε αντιντρόν στην Ίδρα και στις άλλες φρεγάτες. Ενώ το πρόγραμμα εξυγχρονισμού αυτών των φρεγατών έχει σχεδιαστεί εδώ και μια δεκαετία πριν και δεν έχει προχωρήσει τίποτα.
Λέει ο φίλος Σωτήρης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Φενέκο. Το ότι 17 στελέχη του πολεμικού ναυτικού, ένα από τα αρτιότερα όπλα των ενόπλων δυνάμεων, τα βροντάνε, δεν του λέει κάτι? Δεν θα έπρεπε να είναι καμπανάρα και για τη στρατιωτική και για την πολιτική ηγεσία? Βεβαίως και θα είναι καμπάρα μεγάλη, και θα σας πω κάτι άλλο. Πριν από ακριβώς 3-4 χρόνια με είχαν πάρει από το Υπουργείο Άμυνας μέσα στη λογική να ρωτήσουν όσους γνωρίζουν τα πράγματα ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στο πολεμικό ναυτικό. Και τους είχα πει ότι εκτός από το στρατηγικό σχέδιο, το σημαντικότερο είναι το προσωπικό. Δυστυχώς δεν έγιναν τα βήματα τα δέοντα για να ενισχυθεί το προσωπικό που είναι σε μάχημες θέσεις. Έχουν αλλάξει οι αποστολές πολεμικού ναυτικού. Φεύγει ένα πλοίο και πάει για 3-4 μήνες. Και ο νέος αξιωματικός πίσω που έχει αφήσει μια οικογένεια με 2 ή 3 παιδιά, το μυαλό του δεν είναι στην αποστολή, είναι πίσω στην οικογένειά του. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πιλότους και με άλλους που είναι σε μάχημες θέσεις. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση όσων βρίσκονται σε αποστολές, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικογένεια, να υποστηριχθούν οι οικογένειές τους. Αλλά το σημαντικότερο, το θέμα του ηθικού. Το θέμα του ηθικού δεν χτίζεται με ψέματα. Όταν λέγαν όλοι τα κατά συνθήκη ψεύδι ότι θα ρίξουμε τις γέφυρες της Κωνσταντινούπολης και θα κάνουμε κολυμπηθρόξυλο το στόλο, και τους έλεγα, παιδιά, μην λέτε κουταμάρες, πρέπει να είμαστε μετρημένοι και να δουλεύουμε σαν τα μυρμήγκια για να καλύψουμε την αμυντική μας θωράκιση, τότε μου έλεγαν πρέπει να ενισχύσουμε το ηθικό του ελληνικού λαού. Μα πώς το ενισχύει το ηθικό του ελληνικού λαού όταν ο άλλος φτάνει σε σημείο να παραιτηθεί από μια αποστολή? Όχι γιατί φοβάται την αποστολή, δεν νομίζω ότι φοβούνται την αποστολή. Απλώς σκέφτονται τα τεράστια προβλήματα που έχουν στην προσωπική τους οικογενειακή τους ζωή και στις δυνατότητες που του δίνονται για τη συνέχεια. Μα κύριε Φενέκο, τα κατά συνθήκη ψεύδι φαίνεται ότι είναι μια μακρόχρονη πολιτική. Να σας θυμίσω ότι φέτος βούλιαξε η βάση ελικοπτέρων στο Στεφανοδίκιο, διαψεύδοντα παντή τρόπο, και τώρα αναζητούμε νέο χώρο στέγασης. Καταλάβατε. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Και ξέρετε τι γίνεται? Το ψέμα λέει έχει κοντά ποδάρια. Όταν αποκαλύπτεται, όχι μόνο δεν τονώνεται το ηθικό, αλλά χάνεται και η εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει στον Έλληνα πολίτη προς τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Έλληνας πολίτης είχε αναδείξει τις ένοπλες δυνάμεις σαν πρώτη αρχή που τις εμπιστεύεται. Και φτάνουμε σε σημείο σήμερα για πολιτικές σκοπιμότητες να λέμε τέτοια ψεύδι, και το κυριότερο, να μην κάνουμε τον κόπο να καλύψουμε πλήρως την αμυντική επάρκεια και θωράκιση της χώρας. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί. Και τι θα πει ο Έλληνας πολίτης τότε? Θέλω να ανοίξω λίγο τη βενταλιά, επειδή ξέρω ότι το παρακολουθείτε. Μέση Αιγαίος, Ανατολή, Ερυθρά Θάλασσα, Περσικός Κόλπος. Θα έλεγε κανείς ότι φτάνουμε Ινδίες, Κίνα. Όλο αυτό το σύμπλεγμα αναδεικνύει την περιοχή μας ως μία από τις κεντροβαρείς περιοχές των εξελίξεων. Πρώτον, βλέπετε να υπάρχει αντίληψη στο ελληνικό πολιτικό σύστημα της κρισιμότητας της κατάστασης? Κοιτάξτε, ποτέ δεν υπήρχε γεωπολιτική αντίληψη δικιά μας εθνικού χαρακτήρα. Αν εξαιρέσουμε την τελευταία που ήταν η μεγάλη ιδέα τότε, ή οποιασδήποτε αντιλήψεις αναπτύχθηκαν εκείνη την εποχή των μεγάλων πολέμων, έκτοτε δεν υπήρξε κάποια γεωπολιτική αντίληψη ουσιαστική για την Ελλάδα, πάνω στην οποία να μείνουμε πιστοί, έτσι. Πάντα αλλάζαν ανάλογα με τις κυβερνήσεις και ανάλογα με τις ημιμάθειες ή τις πεπιθήσεις κάποιων. Σήμερα όμως έχουμε ανάγκη γεωπολιτικής αντίληψης. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το τόξο που υπάρχει στην Ασία. Αντίστοιχα τόξο αναπτύσσεται και στην Αφρική, δηλαδή Σουδάν, Αιθιοπία, Σομαλία. Αν βάλουμε κάτω τώρα τον Νίγηρα, που υπάρχουν τρομερές εξελίξεις στον Νίγηρα, φεύγουν οι Γάλλοι και οι Αμερικανικές βάσεις και πάνε οι Ρώσοι. Αν βάλουμε την υποσαχάρια Αφρική, Σαχέλ κλπ., συν τη Βόρεια Αφρική, που και εκεί βράζουν τα πράγματα, η Ελλάδα είναι στο κέντρο των εξελίξεων. Και επειδή ακριβώς το κέντρο των εξελίξεων δεν είναι μόνο αμυντικού στρατιωτικού χαρακτήρα, αλλά έχει οικονομικές σχέσεις, εμπορικές σχέσεις, πολιτισμικές σχέσεις, θα έπρεπε να έχουμε μια γεωπολιτική αντίληψη για το πώς χειριζόμαστε τα πράγματα, και όχι αποσπασματικά, όπως είδαμε να γίνεται με τις επισκέψεις του κ. Γεραπετρίδη. Πήγε μέσω Ισραήλ, δεν είδε την Παλαιστινιακή Αρχή. Πήγαμε στην Αίγυπτο, δεν είχαμε καμία πρόταση. Έγινε η σύσκεψη στον ΟΗΕ, απήχαμε χωρίς καμιά ουσιαστική δικαιολογία. Δηλαδή, δεν μπορεί η χώρα να είναι ένας ουδέτερος παρατηρητής που ανάλογα με το πώς τις επιβάλλουν να δράσει, να δρά. Πρέπει να έχουμε μια δικιά μας γεωπολιτική αντίληψη και να την υποστηρίξουμε με σταθερότητα. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης αν τον κύριο Φενέκο τον προβληματίζει η άνεση των δηλώσεων του Υπουργού Ενέργειας Τουρκίας στη Λιβύη για την αξιοποίηση του τουρκολιβικού μνημονίου. Αν θεωρεί ότι αυτό θα είναι ένα μέτωπο που θα έρθει μπροστά μας, γιατί παράνομο ξεπαράνομο, όπως έχει πει και ο ίδιος, μου γράφει εδώ ο Βασίλης,
παράγει αποτελέσματα στο πεδίο το τουρκο-λιβικό. Βεβαίως και παράγει αποτελέσματα και σε κάθε περίπτωση. Δεν πρόκειται η Τουρκία να αφήσει αυτό το πεδίο, γιατί δεν έχουμε δει τη συμφωνία που είχε κάνει με τη Λιβύη για το αν είναι leasing ή βραχυχρόνια μίσθωση. Έχω την εντύπωση ότι είναι μακροχρόνια μίσθωση, leasing δηλαδή για πολλά χρόνια, και άρα δεν πρόκειται να το αφήσει. Θέλει να γίνει παίκτη στο ενεργειακό πεδίο και το πεδίο αυτό της Λιβύης δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει αναπτύξει, είτε είναι γεωτρύπανα, είτε είναι σκάφη συνοδευτικά και ερευνητικά. Κατά την άποψή μου θα συνεχίσει. Και μάλιστα θα συνεχίσει χωρίς να έχει λυθεί το μεταξύ μας πρόβλημα σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα θα μας επηρεάσει. Συνεπώς, αυτό το μνημόνιο καλών προθέσεων, δεν θα κάνουμε καμιά πρωτοβουλία. Πώς το ερμηνεύουμε? Δηλαδή, θα αφήσουμε την Τουρκία να κάνει όλες αυτές τις έρευνες και εμείς θα σταματήσουμε τις έρευνες νότια από την Κρήτη, ή θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο? Κατά την άποψή μου, λοιπόν, είναι τελείως στον αέρα αυτή η συμφωνία των Αθηνών, είναι προφανές. Και όσο πιο γρήγορα προετοιμαστούμε για να αντιδράσουμε σε αυτές τις καταστάσεις, τόσο καλύτερα θα είναι για τη χώρα. Λέει εδώ άλλος φίλος, ο Νικόλας. Κύριε Φενέκο, αν βάλουμε, λέει, την επερχόμενη τεράστια στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, που θα δώσει, όπως ακούγεται στη Ρωσία, λιμάνια και βάση στην περιοχή, όλα αυτά δεν συντείνουν σε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές? Βεβαίως και συντείνουν τεκτονικές αλλαγές, και μάλιστα δεν είναι τόσο ότι η Ρωσία κατάφερε να σταθεί στα πόδια της ή ότι κατέλαβε το 1 τρίτο της Ουκρανίας ή ότι μιλάνε αυτή τη στιγμή για αλλαγή και του πολιτικού συστήματος της Ουκρανίας ακόμα, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία και να σταματήσει αυτή η σύγκρουση. Είναι ότι έχει αμφισβητηθεί πλέον η κυριαρχία και η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. Και έχει αμφισβητηθεί όχι μόνο στο δυτικό κόσμο. Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι δεν μπορεί να σύρεται πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα και να μην έχει αυτόνομη δικιά της αυθύπαρκτη πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ασία, οι ασιατικές χώρες. Έφτασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πει ότι καλώς κάνουν οι χώρες της BRICS και διευρύνονται και δημιουργούν δικά τους εργαλεία χρηματοπιστωτικά και συνεργασίας. Προσέξτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι ένας δυτικός μηχανισμός οικονομικής αρχιτεκτονικής του κόσμου. Αντιλαμβάνονται λοιπόν όλοι ότι υπάρχουν τεκτονικές αλλαγές πραγματικά, και σε αυτές τις τεκτονικές αλλαγές η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι επακολούθημα. Πρέπει να έχουμε μια δικιά μας γεωπολιτική αντίληψη. Ναι, καλές είναι οι σχέσεις μας με τους Αμερικανούς, καλές είναι οι σχέσεις μας να τις βελτιώνουμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε επακολούθημα. Αυτή ήταν πάντα η θέση μου, όχι τώρα μόνο, εδώ και χρόνια, και από τότε που διαπραγματευόμουν και τις συνθήκες για τις ευκολίες τις αμερικανικές που δίνουμε. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι επακολούθημα. Πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας, να ξέρουμε τι ζητάμε, να οριοθετήσουμε τους εθνικούς μας στόχους και να τους υποστηρίξουμε με συνέπεια, χωρίς κομποριμοσύνες και υπερβολές, και σταθερότητα. Αυτή είναι η μόνη μας λύση. Θέλω να κλείσουμε με ένα εξαιρετικό ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, ακροατή. Λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Φενέκο, μιας και είναι στρατιωτικός. Επειδή βλέπουμε το Ισραήλ και λέει ότι δεν σταματάω, όποια και αν είναι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, στο οποίο τους έχει σύρει η Νότιος Αφρική. Απ' την άλλη, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης λέει ότι και καταδικαστική απόφαση να βγάλουμε στο Ισραήλ, δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε, δεν υπάρχει διεθνή στρατός ή διεθνή αστυνομία. Άρα, λέει, κύριε Φενέκο, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, έχει νόημα να μιλάμε ή να εμένουμε για διεθνή δικαστήρια, διεθνείς νόμους, όταν στο τέλος αυτός που θα επιβάλλει τα θέλω του είναι δια της ισχύως? Πάντα θα υπάρχει το ζήτημα της ισχύως. Η νομιμοποίηση που μπορεί να υπάρχει μέσα από το εθνοδικαιϊκό σύστημα έχει αξία, γιατί νομιμοποιεί τις δικές σου πράξεις, ενώ αποκαλύπτει την έλλειψη νομιμότητας των πράξεων του αντιπάλου. Είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να στηριχτούμε για να αναπτύξουμε οποιαδήποτε δυνατότητα ισχύως. Συνεπώς, δεν θα μας λύσει το πρόβλημα το διεθνές δίκαιο. Θα είναι όμως η βάση πάνω στην οποία θα πατήσουμε για να αναπτύξουμε τους κατάλληλους συντελεστές ισχύως, για να απαντήσουμε σε αυτή ακριβώς την κατάχρηση ισχύως που μπορεί να αντιμετωπίσουμε από οποιαδήποτε πλευρά. Συνεπώς, είναι εργαλείο το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι το ηλιδία λίθος που θα λύσει το πρόβλημα. Μπορεί η Συμφωνία των Αθηνών να έγινε αποκλειστικά και μόνο για να καθησυχαστεί σε αυτά που έρχεται η εσωτερική κοινή μας γνώμη, ρωτάει ο Νίκος? Η αίσθησή μου είναι ότι η Συμφωνία των Αθηνών έγινε με ένα πρόσκαιρο χαρακτήρα να υπάρξει μια εξομάλυνση για κάποιο τρόπο και να υπάρξουν και τα πολιτικά αποτελέσματα στο εσωτερικό της χώρας. Γνωρίζοντας το πολιτικό σύστημα, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι αφελής, δεν αντιλαμβάνονται όλα αυτά που συζητήσαμε. Και
προσδοκώντας ότι αυτός ο χρόνος που θα μας δοθεί για εξομάλυνση των πραγμάτων θα μας δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση της χώρας. Θα έλεγα ότι δεν είναι κακή επιλογή να βελτιώσεις, να προσπαθείς να βελτιώσεις την οικονομική κατάσταση και να εξομαλύνεις. Να το κάνεις όμως, όχι να μείνεις στα λόγια, ούτε να επαναπαυθείς, ούτε να παραπλανείς τον ελληνικό λαό λέγοντάς ότι τελείωσαν τα προβλήματά μας με την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το εκμεταλλευόμαστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά είμαστε ρεαλιστές να αντιληφθούμε την πραγματικότητα και να μην τρέφουμε προσδοκίες και φρούδες ελπίδες. Λέει εδώ άλλος Νίκος, κύριε Φενέκο, μιλάτε κι εσείς και ο κύριος Σαχίνης σαν να είμαστε ανεξάρτητη χώρα που αποφασίζει. Στην πραγματικότητα εμείς αποφασίζουμε. Αυτό το ερώτημα είναι εξαιρετικό. Και αν και δεν μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, εν τούτης έχουμε ένα πολιτικό σύστημα, δεν θα το προσδιορίσω μόνο στην παρούσα κυβέρνηση. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που πάντα αληθορίζει. Πάντα αληθορίζει. Έβλεπα τη στάση μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετήχα κλπ. Πάντα περιμέναμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Και δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές οι οδηγίες που παίρναμε από τα κέντρα ήταν πώς θα τοποθετηθούν οι Γάλλοι, πώς θα τοποθετηθούν οι Ιταλοί, οι Τάδε, και εμείς μαζί τους. Αυτού του είδους η πολιτική. Η ευκαιριακή, η οποία είναι του επιτίδιου ουδέτερου, δεν μπορεί να σταθεί. Πρέπει εκ των πραγμάτων. Άρα, σε έναν βαθμό έχει δίκιο ο ακροατής, και κάποια στιγμή είναι αυτό που επιμένω, ότι πρέπει να έχουμε μια δικιά μας γεωπολιτική αντίληψη, να την αναπτύξουμε, να εκμεταλλευτούμε τις διεθνείς συγκυρίες, όπως ένας καλός κοπηλάτης, ένας καλός ναυτικός εκμεταλλεύεται το κύμα και κατευθύνει το καράβι του, προκειμένου η χώρα να σταθεί στα πόδια της και να έχει το δικό της αυθόνομο, αυθύπαρκτο, αξιοπρεπή και ουσιαστικό ρόλο στα διεθνή πράγματα. Στέλιος Φενέκος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Φενέκο, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ.